Έσκασε βόμβα χτες το βράδυ. Έκτακτη είδηση από το Crete TV και από τον πρέσβη Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, που ανέφερε σε εκπομπή ότι ξεκίνησε η επιστράτευση στην Ελλάδα προληπτικά λόγω Ισραήλ και Ιράν. Ακούστε τι ακριβώς είπε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χωρίς καμία αμφιβολία, βρισκόμαστε σε περίοδο πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε μια τραγική και πλέον αδιέξοδη ενός φαύλου κύκλου σύγκρουσης. Οι στρατηγικές εξελίξεις στον πλανήτη και στις περιφέρειες είναι καταιγιστικές. Και δυστυχώς όλα αυτό δείχνουν. Η Μέση Ανατολή διαχρονικά αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί το σημείο ανταγωνισμών και συγκρούσεων όλων των πολιτισμών, όλων των θρησκειών, όλων των ιστορικών εθνών και των εκάστοτε μεγάλων δυνάμεων προβολής ισχύως. Δεν πάμε σε καλύτερα, αλλά πάμε σε χειρότερα. Αναφορές κάνουν για προληπτική επιστράτευση. Λόγω της αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή και λόγω της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Το παρακάτω έγγραφο το υπογράφει ο υποστράτηγος Πιτσιλής και γράφει τα εξής. Καλείστε σε προληπτική επιστράτευση για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας και την προετοιμασία του στρατού. Λοιπόν, άρα ήρθαν οδηγίες του Υπουργείου Άμυνας να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, διότι θα υπάρξουν πολύ δυσάρεστες και δύσκολες εξελίξεις. Αυτό είναι επίσημο, κύριε πρέσβη, το ρωτάει ο παρουσιαστής. Γιατί έχετε ένα βάρος λόγου όταν το λέτε. Ναι, ναι, είναι επίσημο έγγραφό μου. Μου το έστειλε ένας φίλος μου, ο οποίος καλείται στην προληπτική επιστράτευση αυτή. Και τον έχω ειδοποιήσει πως μπορεί να το ανακοινώσω απόψε στην εκπομπή σας. Το έχω στα χέρια μου και μπορώ να σου στείλω με email, απλά σβήνοντας τα ονόματα. Όμως, αυτό είναι. Εδώ δεν κάνουμε προληπτικές επιστρατεύσεις με τα προβλήματα με τους Τούρκους. Και ξαφνικά, πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, γίνεται επιστράτευση. Και αναφέρεται και ο λόγος, δηλαδή η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Αυτό λέει πάρα πολλά. Δεν είναι άσκηση, είναι πρόσκληση για προληπτική επιστράτευση. Ουσιαστικά, επιστράτευση είναι όμως. Βάζουν το προληπτικό για να το απαλύνουν κάπως και να μην ανησυχήσει ο κόσμος και δημιουργηθεί πανικός. Η ηλικία του επιστρατευομένου, ποια είναι κύριε πρέσβη? Δεν ήθελα να το πω. Όμως είναι γύρω στα 30. Γράψτε μας στα σχόλια. Τι πιστεύετε για όλα αυτά που ακούσατε? Και ποια πιστεύετε πως θα είναι η κατάληξη?